Σήμερα είναι μια μέρα δικαίωσης για τον Δήμο Χανίων, την τεχνική υπηρεσία και την νομική μας υπηρεσία σε σχέση με το σημαντικότερο έργο το οποίο πρόκειται να εκτελεστεί το επόμενο διάστημα, το έργο της ανακατασκευής της δημοτικής αγοράς των Χανίων. Στις 30 Νοεμβρίου λάβαμε μια απόφαση από το ελεκτικό συνέδριο η οποία εντόπιζε κάποια προβλήματα στην διαδικασία την οποία είχαμε ακολουθήσει. Αυτόματα και με την ουσιαστική και πολύτιμη βοήθεια και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του κ. Δαμιανάκη, κινηθήκαμε, καταθέσαμε αίτημα ανέρεσης της απόφασης και μέσα σε λίγες μέρες θεμελιώσαμε όλο το νομικό μας οπλοστάσιο για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τις επιλογές τις οποίες κάναμε. Και πράγματι, μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, λιγότερο από ένα μήνα, είχαμε σήμερα το πρωί την θετική έκβαση της υπόθεσης, η οποία ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για την υπογραφή της τελικής σύμβασης με τον ανάδοχο και την εκκίνηση των εργασιών στο πολύ σημαντικό αυτό έργο. Εκκίνηση των εργασιών η οποία θα γίνει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, περίπου από τις 10 μέχρι τις 16 του Ιανουαρίου, ανάλογα με το πρόγραμμα το οποίο θα καταφέρουμε να διαμορφώσουμε ώστε να μπορέσουμε να έρθει ο ανάδοχος και να προβούμε στις απαραίτητες λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι είναι μια θετική μέρα για τα Χανιά, για ένα έργο το οποίο παρακολουθούν την εξέλιξή τους με αγωνία οι καταστηματάρχες πρώτα και κύρια, αλλά και το σύνολο της χανιώτικης κοινωνίας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην θετική αυτή πορεία. Πρώτα να ευχαριστήσω την τεχνική υπηρεσία και τους εξαιρετικούς συνεργάτες μας εκεί, την νομική μας υπηρεσία, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος λειτουργήσε εκτός από πρόεδρος και ως έμπειρος νομικός, αλλά φυσικά να ευχαριστήσω και τους καταστηματάρχες, το πρόσωπο του Προέδρου, του κ. Κλειδαρά, για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στη Δημοτική Αρχή, στους χειρισμούς και στο αίσιο τελικό αποτέλεσμα το οποίο έχουμε όλοι μαζί. Γράφουμε τη σύμβαση και αμέσως ξεκινάει η εκτέλεση του έργου. Η εγκατάσταση. Οπότε ουσιαστικά και δεν είναι το δεύτερο δεκαπενθήμερο, θα πρέπει να έχουν ήδη αποχωρήσει η δέσμευση που υπήρχε απέναντι στους καταστηματάρχες στην Γενική Συνέλευση όπου με είχαν προσκαλέσει ήταν ότι μετά τα φώτα, μετά δηλαδή την παρέλευση των εορτών, θα ξεκινήσει το έργο. Λόγω του ταξιδιού στην Αμερική, το οποίο γνωρίζετε, εγώ επιστρέφω από την Αμερική 11 του μήνα. Αμέσως μετά και μόλις γίνει ο συντονισμός με τον ανάδοχο για να μπορεί να βρίσκεται εδώ, θα γίνει υπογραφή και την ίδια στιγμή θα ξεκινήσει το έργο. Άρα, οι καταστηματάρχες θα πρέπει να προετοιμαστούν για να εκενώσουν τα καταστήματά τους περίπου μέχρι στις 10 του μήνα. Ο ανάδοχος ήδη θα ξεκινήσει και μια προεργασία τις πρώτες μέρες του 2022 και όλα πάνε σύμφωνα με το αρχικό πλάνο, παρά την δυσκολία αυτή που περάσαμε με την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου. Κύριε Δημάρχη, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αυτό όλη αυτή η αναστάτωση? Είχα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο και κάποιοι έσπευσαν να το σχολιάσουν αρνητικά ότι ακριβώς επειδή εμπιστευόμαστε τις υπηρεσίες μας, την τεχνική μας υπηρεσία, την πολύ εύρυπη τεχνική μας υπηρεσία, αλλά και τους νομικούς μας συμβούλους, ήμασταν σίγουροι ότι πράξαμε το σωστό και νομίζω ότι η σημερινή απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου δικαιώνει τις επιλογές του Δήμου Χανίων και για άλλη μια φορά, το επαναλαμβάνω, τίθεται ένα ζήτημα σε σχέση με την πολυνομία, την ερμηνεία που έχουν κάποιες νομικές διατάξεις και όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η κατάσταση στην ελληνική πολιτεία. Σε κάθε περίπτωση όμως, στεκόμαστε στο θετικό, θετική έκβαση και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που κλείνουμε το 2021 με αυτή την πολύ σημαντική είδηση μεταξύ των άλλων θετικών τα οποία έχουν συμβεί σήμερα.